Η Ινδία είναι πολύ πολύ μακριά. Θες 2 εβδομάδες για να φτάσεις με τρένο. Μα τότε γιατί πάτε εκεί? Ο μπαμπάς έχει πάει σε απίστευτα μέρη. Με κοροϊδεύετε τώρα. Αποκλείεται να υπάρχουν τόσο μακρινά μέρη. Και γιατί να θες να πας όταν τα βουνά στον Ντόρφλι είναι τόσο όμορφα? Πόσο δίκιο έχεις, Χάιντι. Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί να ταξιδεύω τόσο μακριά από την κόρη μου. Είναι η δουλειά σου έτσι. Το καταλαβαίνω. Λυπάμαι που πρέπει να φύγω πάλι αύριο, γλυκό μου κορίτσι. Μακάρι να έμενα περισσότερο. Το ξέρω, μπαμπά. Κι εγώ. Όμως αυτή τη φορά δεν θα λείψω πολύ. Και εξάλλου πολύ σύντομα θα έρθει και η γιαγιά. Θα περάσετε όμορφα οι τρεις σας. Μισ Ρότενμάιερ! Μισ Ρότενμάιερ, είστε καλά! Περιτώματα! Βρήκα περιτώματα ποντικιού! Μες στα παπούτσια μου! Σεμπάστιαν, δέτε! Ψάξτε να βρείτε αυτό το τέρας! Ξεφορτωθείτε το! Ναι, μισ! Κλάρα! Αδέλα! Μη μου πείτε πως πήρατε πρωινό με τα νυχτικά σας! Δε φέρονται έτσι οι δεσποινίδες! Μην ανησυχείτε, θα πάρω πάνω την Κλάρα να ετοιμαστεί αμέσως. Εσείς προσπαθήστε να ξεχάσετε τη συνάντησή σας με το τροκτικό. Είσαι έτοιμη, Αδέλα? Τι κάνεις με τη βαλίτσα? Εδώ, βάζε το φουστάνι μου, μισ. Αυτό εκεί λέγεται ντουλάπα. Αλλά έχουμε επισκέπτη. Είναι η γιαγιά Σέσεμαν. Είναι κάποιος πολύ πιο σημαντικός, Αντέλα. Πάμε. Αυτό είναι εντυπωσιακό, μισ Κλάρα. Ευχαριστώ, Χάιντι. Από τότε που ήρθε νιώθω πολύ καλύτερα. Θα ήθελα πολύ να διδάξετε και τη Χάιντι. Είναι ανιψιά της δέντρα. Σας τις παραδίδω, κύριε Μπάκερ. Εμείς σας αφήνουμε τώρα. Δεν θα θέλατε και εμάς πάνω από το κεφάλι σας? Είστε πολύ ευγενικός, κύριε.